Δίνουν και παίρνουν οι αντιδράσεις μετά τις ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, τον μπλόκο στους ανεμβολία στους άνω των 12 ετών, στους χώρους αναψυχής, αλλά και τα μέτρα στις σχολικές μονάδες. Στο μικροσκόπιο των μέτρων τεθήκαν οι μικρότερες ηλικιακές ομάδες με τους ιδιοκτήτες των παιχνιδότοπων να βλέπουν περιορισμούς στις επιχειρήσεις τους. Εμείς δουλεύουμε ηλικίες μέχρι 11-12 χρονών, άρα από την ώρα που τα παιδιά θα κάνουν το rapid test στα σχολεία, θεωρώ ότι δεν θα μας επηρεάσει, αλλά είναι περισσότερο το ψυχολογικό κομμάτι που σίγουρα μας επηρεάζει πάρα πολύ. Οργισμένος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κέντρων Αναψυχής βλέπει απαράδεκτο το μέτρο για απαγόρευση των ανεμβολίαστων στα υποστατικά τους, αναφέροντας πως δεν προηγήθηκε καμία διαβούλευση. Την ίδια ώρα προσθέτει γίνεται διαχωρισμός των πολιτών, ενώ δεν θα διστάσουν να λάβουν μέτρα αντίδρασης. Καταδικάζει από τώρα χώρους που φιλοξενούν οικογένειες. Το λιγότερο που θα έπρεπε να είχε κάνει θα ήταν η άρση κάθε περιορισμού στη λειτουργία των κέντρων αναψυχής. Και βέβαια θα έπρεπε να συνοδεύεται η εξαγγελία αυτή και με μέτρα οικονομικής στήριξης. Την ίδια ώρα ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κέντρων Διασκέδασης με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα μέτρα βαδίζουν προς την σωστή κατεύθυνση. Η υποχρεωτική πλέον χρήση της προστατευτικής μάσκας στα παιδιά από 6 ετών και άνω και στις σχολικές μονάδες πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων, με την Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής να αναφέρει ότι στοχοποιήθηκαν τα μικρά παιδιά για την διασπορά του ιού. Τονίζουν μάλιστα πως θα γίνει σύσταση για την χρήση μάσκας από μαθητές και μαθήτριες, αλλά δεν θα είναι υποχρεωτική, εκτός και αν δοθούν εξηγήσεις και απαντήσεις ως προς την ανάγκη χρήσης της. Υπάρχουν δυσκολίες, θα υπάρξουν δυσκολίες και αυτά τα παιδιά τα οποία δεν τα έχουν υπολογίσει καθόλου. Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ χαιρετίζει τις νέες εξαγγελίες, αναφέροντας μάλιστα πως το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο, να παραμείνουν τα σχολεία ανοιχτά. Σαφώς υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία χρήζουν διευκρίνησης, επομένως αναμένουμε και τις εγκυκλίου. Προσθέτει πως θα είναι στο πλευρό των μαθητών για να περάσουν στους μαθητές το ορθό μήνυμα για την σωστή χρήση της προστατευτικής μάσκας.